Κύριε Δήμαρχε, με την ευκαιρία της επικοινωνίας έχουμε και ένα άλλο σοβαρό και χρονίζον θέμα που αφορά το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και μάλιστα σε περιοχές όπου μέχρι σήμερα παραμένει μητελές, όπως είναι για παράδειγμα η Ιωνία και η Ομηρούπολη. Εσείς έχετε κάποιες επαφές με το αρμόδιο Υπουργείο, δηλαδή το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο στόχος αυτών των επαφών και τι ακριβώς γίνεται από εδώ και πέρα. Κύριε Φίκαρη, ως Δήμαρχος και ως Νέα Δημοτική Αρχή κληρονομήσαμε πάρα πολλά, όχι ευχάριστα, έτσι, το μεταναστευτικό, προσφυγικό, ήρθε ο κορονοϊός, έχουμε δεκάδες προβλήματα τα οποία είναι γεγονός ότι τα βιώνουμε καθημερινά. Θέλω να πω λοιπόν ότι μέσα από τον αγώνα που δίνουμε καθημερινά για όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε και τα οποία προανέφερα, εμείς σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα. Εμείς συνεχίζουμε, αγωνιζόμαστε, εργαζόμεθα, αθόρυβα, γιατί όταν λήξει ο συναγερμός έχουμε να ανακοινώσουμε πράγματα και θα φανεί ότι όλο αυτό το διάστημα είχαμε τον αγώνα του κορονοϊού και όλα τα υπόλοιπα, αλλά σχεδιάζαμε και την συνέχεια της επόμενης μέρας, είτε έχει να κάνει με τα έργα, είτε με την καθημερινότητα, είτε με τον σχεδιασμό του αύριο, γιατί πρέπει να ζήσουμε σε αυτόν τον τόπο και θα ζήσουμε. Ένα λοιπόν από αυτά, για να μην κουράζουμε, είναι το ΑΣΧΟΑΠ πολεοδομικό, χωροταξικό. Προσωπικά έχω ασχοληθεί με το αρμόδιο Υπουργείο και με ανθρώπους εκεί, οι οποίοι πραγματικά έχουν δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να πω, γιατί εγώ δεν είμαι άδικος, ότι υπάρχει ένα σχεδιασμός από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο βαθμό που τον κληρονομήσαμε και τον βρήκαμε, και είναι γεγονός. Βέβαια, εάν δεν συνεχιστεί η προσπάθεια εντονότερα και δυνατότερα, καταλαβαίνετε ότι χάνονται και τα πάντα. Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι τελικά μέσα από τη συνεννόηση και τη συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και τις καθημερινές επαφές, δρομολογούνται πράγματα γύρω από αυτό που έχουν να κάνουν πρωτίστως με την Χίο και την Ομηρούπολη, που είναι ο μισός πληθυσμός, και βέβαια κατ' επέκταση και οι δημοτικές κοινότητες, οι οποίες αντιμετωπίζουν αυτά τα χρονίζοντα προβλήματα και κάποτε πρέπει να επιληθούν για να φύγει αυτή η γάγγραινα και αυτός ο καρκίνος κυριολεκτικά από τις πλάτες και από τα κεφάλια των συμπολιτών μας, που το αντιμετωπίζουν καθημερινά, για να μπορέσουμε τελικά να τρέξουμε και αυτή τη λέξη ανάπτυξη να μπορέσουμε τελικά να την υλοποιήσουμε, χωρίς να έχουμε τα εμπόδια τα οποία προκύπτουν εν πολλής γύρω από το χωροταξικό πολεοδομικό.